Χαίρετε. Μετά τη μεγάλη είσοδο και αφού η Αρέας αποθέτει τα τίμια δώρα πάνω στην Αγία Τράπεζα, τα θυμιάζει και τα σκεπάζει με τον αέρα που έχει στην πλάτη του, έτσι. Ξεκινάει μια σειρά από δεήσεις, από αιτήσεις, διαφορετικές από τις άλλες που ακούσαμε μέχρι τώρα. Βέβαια, δύο από αυτές είναι ίδιες, αλλά οι υπόλοιπες 7 είναι διαφορετικές. Μια σειρά από δεήσεις, πολύ όμορφες, οι οποίες είναι διαφορετικές, ασχολούνται με άλλα πράγματα και αυτό υποδηλώνει ότι πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στο μυστήριο. Αυτές οι δεήσεις που λέγονται πληρωτικά, έτσι, όχι από την πληρωμή, αλλά από την πλήρωση, προσέξτε τη διαφορά, άλλο πλήρωση και άλλο πληρωμή. Η λέξη πληρώσομεν, παραδείγματος χάρη, με την οποία αρχίζουν αυτές οι δεήσεις και γι' αυτό ονομάζονται και πληρωτικά, μπορεί να έχει την έννοια θα πληρώσουμε λεφτά, έτσι, αλλά και την έννοια ότι θα γεμίσουμε, διότι άλλο η πληρωμή και άλλο η πλήρωση, έτσι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, η πληρωμή είναι όχι πληρωμή, αλλά πλήρωση. Και αυτή η πλήρωση είναι και μια πληρωμή από τον Θεό, όχι για τους κόπους μας, αλλά γιατί μόνο και μόνο θελήσαμε να παραβρισκόμαστε εκεί. Σε όλες τις ακολουθίες υπάρχει αυτό, έτσι, υπάρχουν τα πληρωτικά και μάλιστα με μια νέα πρόσθεση ορισμένη στη λειτουργία του Χρυσοστόμου, λένε και δεύτερη φορά πληρωτικά προς το τέλος της λειτουργίας. Αυτό όμως είναι νεότερη πρόσθεση. Συνήθως το παραλείπουμε γιατί μια φορά είναι τα πληρωτικά. Έτσι. Πληρώσουμε λοιπόν τη δέηση ημών το Κυρίο. Και φυσικά ήδη η δέηση αυτή υποδηλώνει ότι θέλουμε να ολοκληρώσουμε, έτσι, την προσευχή μας προς τον Κύριο. Πάμε προς την ολοκλήρωση δηλαδή και αυτό είναι η ουσία. Αμέσως μετά το πληρώσουμε τη δέηση ημών το Κύριο, τα πληρωτικά είναι και μια άριστη, έτσι, φάση για τους ψάλτες, το λέω, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ήχο της εβδομάδας για να γίνει έτσι ένα ωραίο και να δέσει, γιατί από τα πληρωτικά και μετά είναι και η κορύφωση του ήχου της λειτουργίας της εβδομάδας της. Αμέσως μετά λέει, αφού λέει πληρώσουμε, ας πούμε, και τα λοιπά, έτσι, αμέσως μετά λέει υπέρ των πρωτεθέντων τιμίων δώρων. Τα πρωτεθέντα ασφαλώς αντιλαμβάνεστε ότι είναι αυτά τα οποία είναι μπροστά μας και έχουν μόλις, όχι προστεθεί, αλλά προτεθεί. Έχουν τεθεί δηλαδή, πάνω στην Αγία Τράπεζα, έτσι. Αλλά το παράξενο θα είναι να πούμε γιατί να παρακαλάμε για τα τίμια δώρα, αφού τα τίμια δώρα είναι τίμια δώρα, έτσι. Άλλωστε θα μπερδευόταν, θα έλεγε, μήπως επειδή δεν έχουν καθαγιαστεί ακόμα, δεν έχουν γίνει σώμα και αίμα ακόμα, έτσι. Γι' αυτό, παραδείγματος χάρη, αν δείτε να γίνεται κάποιο ατύχημα εκείνη την ώρα, είναι μικρότερο από ότι να γίνει μετά τον καθαγιασμό. Γιατί μετά μιλάμε για σώμα και αίμα. Μήπως λοιπόν λέει κάποιος, επειδή δεν έχουν αγιαστεί ακόμα, μα θα έλεγε κάτι διαφορετικό. Ή και γιατί να παρακαλέσει ο κόσμος, γιατί εκείνη την ώρα μιλάει εξ ονόματος του κόσμου στις δεήσεις όλες ο ιερέας. Γιατί να παρακαλέσει, αφού ο ίδιος ο ιερέας έχει τη χάρη μετά να κάνει τα τίμια δώρα, να τα κάνει σώμα και αίμα. Κοιτάξτε, είναι τίμια, έτσι, είναι καθαρά, είναι άγια, ακόμα από τη στιγμή που τα πρόσφερε ο άνθρωπος εκείνος που έφερε το πρόσφορο και το κρασί, έτσι. Ακόμα και το νεράκι που πήραμε, ας πούμε, από τη Βρύση, εκείνο ακόμα είναι ένα δώρο. Αλλά σίγουρα δεν είναι για αυτό το λόγο, αλλά πιο πολύ για τη δική μας προετοιμασία, έτσι ώστε, αφού βλέπουμε ότι μπροστά μας πλέον έχουμε τα τίμια δώρα, έτσι, μπορούμε να σκεφτούμε εκείνη την ώρα πολλά πράγματα, τι προσφέραμε εμείς στον Χριστό, έτσι. Τι πρόσφερε εκείνο σε εμά, βλέπετε οι μάγοι, παραδείγματο χάρη, τώρα επειδή έχουμε Χριστούγεννα, πρόσφεραν ό,τι πιο πολύτιμο είχε η χώρα του, που ήταν άσχετοι άνθρωποι. Εμεί που είμαστε σχετικοί, έτσι.
Και έχουμε λοιπόν εκείνη την ώρα μία ενασχόληση με αυτό το πράγμα και φυσικά κοιτάζουμε τον εαυτό μας και λέμε τώρα θα προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Είμαι εντάξει εγώ? Θα λέγαμε τώρα απλά έχω ξεμολογηθεί, έχω προετοιμαστεί να κοινωνήσω ή δεν έχω, ανάλογα. Και φυσικά το κυριότερο και το βασικότερο, ξέρετε, είναι να μην θέλουμε να σκοτώσουμε κάποιον, γιατί άμα θέλουμε εκείνη την ώρα δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, έτσι. Αν δεν έχουμε συγχωρήσει κάποιον δηλαδή, άσχετα αν προσέχουμε να μην επέμβει στη ζωή μας και μας κάνει κακό, πρέπει να έχουμε μια ηρεμία μέσα μας και τώρα λέμε δεν πειράζει, τελείως, ό,τι έγινε έγινε, άστον εκείνος από εκεί, εγώ από εκεί και η ζωή συνεχίζεται, όπως και συνεχίζεται φυσικά, έτσι είναι. Αλλά πρέπει να υπάρχει μέσα μας μια ηρεμία. Αν δεν υπάρχει, ας πούμε, και λέμε εκείνη την ώρα ή λίγο παρακάτω, θα του δώσω μπουνιά τώρα ή θα του δώσω κλωτσιά. Τέλος πάντων, άμα το βρω στον δρόμο, το σκοτώσω ή να το σκοτώσω στα κρυφά. Πρέπει να μην έχουμε ταραχή μέσα μας για κανέναν άνθρωπο, λοιπόν, εκείνη την ώρα. Να, αυτό είναι το νόημα υπέρ των πρωτεθένων τιμίων δώρων, έτσι. Βέβαια, οι επόμενες δύο αιτήσεις είναι γνωστές, δεν τις πούμε, τις έχουμε πει. Υπέρ του ρυστίνη μας, από πάσης θλίψεως, χορηγής, κινδύνου και ανάγκης. Και αντιλαβού σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Οπότε, τα αφήνουμε αυτά τα δυο και προχωράμε παρακάτω. Λέει λοιπόν η επόμενη αίτηση. Την ημέρα πάσαν, γιατί μετά από τη λειτουργία θα βγούμε έξω, έτσι θα συνεχίσει η ημέρα μας. Τελείαν, αγία, ειρηνική και αναμάρτητο. Ενώ ξέρουμε ότι και μία στιγμή να ήταν η ζωή μας πάνω στη γη θα αμαρτάναμε, εμείς ζητάμε από τον Θεό τέλεια ημέρα, αγία, ειρηνική και αναμάρτητο. Έτσι, γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί υπήρξε ποτέ μια ημέρα στη ζωή μας που να είναι τέλεια, άγια, ειρηνική? Μπορεί να υπήρξε. Και από μέσα και απ' έξω. Αναμάρτητη. Τέλος πάντων, το παράδοξο είναι ότι παρακαλούμε για την ημέρα, διότι θα μπορούσαμε να παρακαλέσουμε και τη νύχτα. Αλλά φανταστείτε εκείνη την ώρα ένα πράγμα να τρέχει. Δεν είναι ώρα για ύπνο. Για τη νύχτα θα παρακαλέσουμε το απόδειπνο, το βράδυ, ξέρω εγώ το αυτό. Εκείνη την ώρα έχουμε αγωνία, πάμε μπροστά. Η ημέρα είναι η ώρα της εργασίας. Τη νύχτα δεν εργάζονται οι άνθρωποι, εκτός αν υπάρχει εκτακτή ανάγκη. Πολλοί έχουν κάνει τη μέρα νύχτα. Και όχι γιατί δουλεύουν δυστυχώς σε νοσοκομείο ή στην αστυνομία ή στο στρατό ή οτιδήποτε άλλο, επειδή δουλεύουν στη νύχτα. Το λέει και η λέξη. Άρα λοιπόν το έργο του Θεού σίγουρα δεν γίνεται τη νύχτα. Αλλά γίνεται την ημέρα, έστω και αν η λειτουργία είναι βραδινή. Προσέξτε. Προς να πούμε ότι τα ίδια πράγματα λένε σε μια λειτουργία που είναι το βράδυ. Δεν είναι βράδυ, είναι ημέρα. Γιατί μέσα στο βράδυ φωτίζει η Θεία Λειτουργία το σκοτάδι που έχει απ' έξω. Και εσύ είσαι σε ημέρα, ενώ είσαι σε νύχτα και μπορεί να νιστάζεις και όταν λες πήγε 10 η ώρα, 11 είναι η ώρα μου. Άσχετο είναι αυτό. Η Θεία Λειτουργία είναι πάντοτε μέρα, είναι φως δηλαδή. Έτσι, είναι ο χρόνος της εργασίας. Τότε μπορούμε, βλέπετε, λέμε και άλλη φορά ότι η ημέρα του Κυρίου θα έρθει ως κλέπτης τη νύχτα. Ή λέμε αλλού ότι αυτοί οι οποίοι προτίμησαν το σκοτάδι δεν θα αντέξουν τα έργα τους στο φως. Άρα βλέπετε ότι θέλουμε φως. Και μπορεί σε μια λειτουργία το φως να είναι το φως ενός μικρού κεριού που μόνο ανάβει. Ή δύο καντήλια και δύο κεριά. Αυτά. Και πέντε. Έστω. Εκείνο είναι το φως. Γιατί έτσι είναι. Όντως το φως. Βέβαια, αν το παρατηρήσετε λίγο στον εαυτό σας, το πρωί όταν ξεκινάει η μέρα είμαστε συνήθως πιο καλά. Όσο κουραζόμαστε, πρέπει να πάει προς το μεσημέρι, ξέρω εγώ τα αυτά, λίγο η κούραση, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, λίγο τα νεύρα μας ανεβαίνουν, λίγο αυτό, ο πειρασμός είναι πιο εύκολος. Συνήθως.
Βέβαια λένε μερικοί ότι ξυπνάμε το πρωί ανάποδα. Βασικά, όταν ο άνθρωπος είναι ξεκούραστος, πιο ξεκούραστος, είναι πιο καλά αντιμετωπίζει τα πράγματα. Γι' αυτό και παρακαλά εκεί και στους ψαλμούς, θυμάστε, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Γιατί λέγεται το μεσημέρι? Γιατί άρχισε κουράζεται ο άνθρωπος. Βέβαια τώρα, με τα κυκλικά ωράρια τα λεγόμενα, ο άνθρωπος έχει κάνει τη μέρα νύχτα και τη νύχτα μέρα. Γίνονται όλα έτσι. Άλλο μπέρδεμα και αυτό. Λέει ο άλλος φυσιολογικά πράγματα. Γιατί? Κοιμόμαστε τη μέρα, δουλεύουμε τη νύχτα. Ποιο είναι το φυσιολογικό? Επειδή γίνεται, δεν σημαίνει ότι είναι και φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό. Βέβαια, υπάρχουν, επαναλαμβάνω, περιπτώσεις, οποίες δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Τέλος πάντων, αυτό που θα ήθελα να θυμάστε είναι ότι παρακαλάμε για την ημέρα μας, γιατί συνεχίζοντας έξω από τη Θεία Λειτουργία, πρέπει να συνεχίσουμε τη λειτουργία κι εμείς και να δει και ο κόσμος που δεν πήγε στη λειτουργία, ότι η λειτουργία συνεχίζεται. Δεν τελειώνει ποτέ η λειτουργία στη ζωή μας. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη αίτηση. Λέει μετά, την ημέρα Πάσχων κτλ. Κτλ. Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Παρά του Κυρίου τη σώμα θα πάντα τελειώνουμε έτσι, παρακαλούμε, δηλαδή ζητάμε από τον Χριστό τι? Άγγελων ειρήνης. Υπάρχουν και άγγελοι ταραχής, βεβαίως. Χθες στο παλιό Φάγερο ανατίθηκε το άγαλμα του Αγγέλου της Πόλεως. Ένα κόκκινο άγαλμα με φτερά και κεφάλι σαν φιδιού, σαν αλόγου, πιο πολύ καλά, σαν σκουλίκι, ένα τέτοιο πράγμα, σε στάση σατανική, θα είναι από χθες ο άγγελος του Παλαιού Φαλήρου, του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. Μάλιστα. Για όσους διαρωτώνται και λένε, καλά, εκεί δεν κάπου στην περιοχή δεν έχει κάποιον που φωνάζει όλη τη μέρα? Ναι, έτσι να σας λένε, ότι φωνάζει όλη τη μέρα. Να φωνάζεις καλό είναι, αλλά αν οι πράξεις σου δείχνουν ότι τα λόγια σου είναι μόνο για να φωνάζεις, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει νόημα. Τέλος πάντων, θέλουμε άγγελο ειρήνης εμείς. Διότι άγγελος μπορεί να είναι και του σατανά, μπορεί να είναι και ο προάγγελος ενός κακού. Πιστών οδηγών. Γιατί ο καθένας από εμάς θυμάστε, έχει τον άγγελό του, έτσι. Τον παίρνουμε την ώρα της βάφτισης. Και βέβαια, δεν μας αποχωρίζεται ποτέ παρά μόνο όταν κάνουμε την αμαρτία και όχι για πάντα, εκείνη τη στιγμή. Έτσι, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Γιατί μερικοί θα λέγανε, αυτά είναι τα πνεύματα, είναι μόνο για τα πνεύματα. Όχι, για τα σώματα είναι. Διότι θα μπορούσε ο Χριστός και τότε που το σταυρώνουμε να κάνει ένα έτσι και να έρθουν λεγιώνες αγγέλων, όπως λέει, να τον γλιτώσουν. Πνεύματα θα ήταν, αλλά μόλις κάνανε φου τα σώματα γινόταν στάχτη. Και πνεύμα, αλλά και φύλακας των ψυχών και των σωμάτων ημών. Βλέπετε, περισσότεροι άνθρωποι βέβαια δεν πιστεύουν στους αγγέλους. Υπάρχει μια αγγελολογία στο ίντερνετ που λέει ό,τι να, ό,τι να, δεν μπορεί να φανταστείτε. Για κάτι Σαμαλίρ και Μαχαλίρ και Χασάν και Μεμέτ και ό,τι να είναι δηλαδή. Που δεν έχουν καμία σχέση με την αγγελολογία της θεολογίας μας, η οποία μιλάει για συγκεκριμένα πράγματα, σας έχω πει και άλλη φορά. Ποια είναι τα τάγματα των αγγέλων, τα 9, ποια είναι τα ονόματα των αρχαγγέλων που γνωρίζουμε μόνο τα 4, έτσι, και έχουν φανερωθεί στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή. Και συγκεκριμένα πράγματα όπως αυτό δηλαδή, ότι έχουμε φύλακα άγγελο πάντοτε και ότι ο άγγελος είναι πνεύμα εις διακονία αναποστελόμενο, δηλαδή είναι νοερά πνεύματα τα οποία δεν έχουν πλέον πτώσει προς την αμαρτία. Από τότε που είπε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ στόμεν καλός, έπαψαν οι άγγελοι να είναι τρεπτοί προς το κακό. Αλλά είναι μόνο προς το καλό. Ανεβαίνουν, 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 ανεβαίνουν. Εκεί που είναι φυσικά όλο και αυξάνονται. Αλλά τώρα, δεν ξέρω, μπορεί κάποιος να θέλει έναν άγγελο στη ζωή του, όπως έτσι, αλλά για να τον βγάλει χρήμα, ξέρω εγώ, για να τον έχει καλά, για να περνάει καλά, κάτι τέτοια πράγματα, μπερδεμένα.
Διότι πλέον ο περισσότερος κόσμος δεν λέει πιστεύω σε ένα Θεό, αλλά πιστεύω σε μια ύλη η οποία είναι παντοδύναμη. Άμα έχουμε λεφτά, λέει ό,τι θες κάνεις. Το πιστεύουν και άνθρωποι εντός της Εκκλησίας. Άμα έχεις λεφτά, ό,τι θες κάνεις. Λεφτά να έχεις. Ή όπως λένε οι άλλοι μια ευχή. Τι να πεις. Εντάξει, το δικαιολογεί σε κάποιον που είναι πολύ άρρωστο στη ζωή του. Λέει πάνω απ' όλα η υγεία. Ναι, αλλά ποια είναι η υγεία. Η υγεία έχουν και τα γαϊδούρια. Εννοείς εκείνη την ώρα η υγεία ψυχής και σώματος ή μόνο το σώμα να είναι καλά και από εκεί πέρα βαριέσαι. Βλέπετε, τέλος πάντων, και παρόλα αυτά και πάνω από όλα αυτά βλέπετε ότι ο άνθρωπος είναι μόνο αυτός που ενώνει και τα δυο. Και την ύλη και το πνεύμα. Ο άγγελος είναι πνευματικό. Και λες, είναι δυνατόν ένα τέτοιο όν που είναι ο άνθρωπος που συνδυάζει και τα δύο, το μυαλό του να είναι μόνο στο ότι φάμε, ότι πιούμε. Είναι τραγικό. Να, όλη την ώρα τα σκέφτεσαι εκείνα, αυτά σκέφτεσαι και λες ότι όχι μόνο δεν υπάρχουν άγγελοι και τους έχουμε συναντήσει, σας είπα κτλ. Και τους έχουμε δει και εμείς πολλές φορές, αλλά δεν ξέρω. Αυτό είναι χειρότερο για μας, δηλαδή καλύτερα να μην υπήρχαν τέτοια σημασία που τους δίνουμε. Τέτοια ταπεινή σημασία. Ο ίδιος ο Χριστός αναφέρει για τους αγγέλους, έτσι να το ξέρετε. Κάπου αλλού λέει να μην περιφρονήσετε κανέναν από αυτούς εδώ που πιστεύουν σε μένα, γιατί και τον τελευταίο υπάρχει ο άγγελός του, τον οποίο θα δει στον ουρανό. Δηλαδή για κάθε ψυχή ο Θεός έβαλε έναν άγγελο, όποιος και να είναι, ταπεινός και καταφρονημένος άνθρωπος. Οπότε έχουμε δηλαδή ακόμα και τον ίδιο τον Χριστό που μιλάει για τους αγγέλους. Έτσι δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό καθεμία. Και ο καθένας από εμάς έχει τον άγγελό του, τον οποίο το θέλει ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων. Έτσι. Αυτό. Πάμε τώρα στην επόμενη αίτηση, που πολλοί χριστιανοί την αρέσουν πάρα πολύ, γιατί είναι χριστιανοί χωρίς Χριστό. Μόλις ακούσουν τα καλά και συμφέροντα, σταματάνε εκεί είναι. Μετά παρακάτω έχετε ψυχές, ή μόνο έβαργες, είναι λεπτομέρειες. Και ειρήνη του κόσμου, λέει, είναι πάρα το Κύριε του Σάμα. Τα καλά και συμφέροντα. Ω, δεν είμαστε. Αυτό είναι η Εκκλησία, είδες. Στην Εκκλησία λέει κανείς δεν πάει κόντρα. Και εννοούν το χρήμα της Εκκλησίας και την εξουσία. Δεν εννοούν την Εκκλησία. Δεν πιστεύω στη δύναμη του Θεού. Μόνο για τα υλικά συμφέροντα. Έτσι. Είναι σαν αυτό που λέμε πολλές φορές, ας πούμε, θέλεις το γουρούνι να κοιτάξει ψηλά. Μπορεί το γουρούνι να κοιτάξει ψηλά. Μπορεί, λέει, πώς κάνει το λαιμό του έτσι. Ναι, αλλά τα αυτιά του, επειδή δεν έχουν μέσα, πώς το λένε, δεν έχουν, πέστε το, χόντρο, μόλις θα κάνει έτσι, θα πέσουν πάνω στα μάτια, γιατί δεν μπορεί να βλέπει. Έτσι είναι το γουρούνι, δεν μπορεί να δει ψηλά. Γιατί είναι τα καλά και συμφέροντες ψυχές ημών. Μέχρι εδώ, δηλαδή η ληστική αντίληψη των πραγμάτων, δεν αφήνει τον Χριστό να μπει λίγο παρά μέσα, εδώ, έτσι, λίγο μέσα. Και φυσικά αντιλαμβάνεστε ότι μέσα στην Εκκλησία εκείνη την ώρα, έτσι, υπάρχουν πάρα πολλοί που παρακαλάν να κάψει ο Θεός το γείτονα, έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Να καεί το σπίτι του γείτονα, να ψοφήσει η κατσίκα του, να τιμωρήσει ο Θεός εκείνον τον αυτόν κτλ. Από το Θεό να το βρουν. Ο πλούσιος παρακαλάει να έχει πιο πολλά λεφτά και την ώρα. Γιατί σταματάμε στο τα καλά και συμφέροντα. Δεν πάμε στο τις ψυχές ημών που οι πατέρες όταν μιλάνε για το συμφέρον της ψυχής εννοούν εντελώς διαφορετικά πράγματα. Εντελώς από το συμφέρον. Δηλαδή η λέξη συμφέρον διαγράφεται εντελώς γιατί έχει κακή έννοια πλέον. Είναι σαν αυτό που λέμε πλέον δεν μπορεί να πεις κανένα σύντροφο έξω. Θα σε νομίζουν για κομμουνιστή. Και ενώ τι έχει η λέξη σύντροφο. Τέτοια ωραία λέξη δεν μπορεί να την πεις τώρα. Θα σε νομίζουν για κομμουνιστή αμέσως. Ναι. Τέλος πάντων. Βέβαια, κοιτάξτε έτσι. Αυτά τα αιτήματα δεν μπορεί να τα ικανοποιήσει ο Θεός γιατί
είναι σαν εκείνο, θυμάστε, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη που δεν είχαν καταλάβει, δεν είχε φτάσει το πνεύμα ακόμα, και ενώ ο Χριστός μιλούσε για το Σταυρό, εκείνοι πήγαιναν και λέγανε, κοίταξε, όταν θα γίνει ό,τι γίνει, δεν θέλουμε τίποτα, να, ο Ιάκωβος θα κάτσει από δεξιά και ο Ιωάννης από αριστερά. Αυτά θέλουμε, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Δεν κατάλαβαν, ερμήνευαν τα λόγια του Χριστού διαφορετικά. Και τώρα λοιπόν ο Χριστιανός μετά από τόσο Άγιο Πνεύμα πια, τα ίδια εκεί. Τα καλά και συμφέροντα, ωραία. Θεέ μου, δώσε μας να έχουμε, να περνάμε καλά. Αυτό. Λέει, δεν τα παρακαλέσουμε και αυτά. Ναι, ωραία, αλλά εδώ τώρα η ώρα είναι τα καλά και συμφέροντα εσπιχές ημών. Όχι να γίνω υπουργός και βουλευτής και να μπορώ να μαζέψω και να κάνω. Δεν είναι αυτό το νόημα. Παράλογα και αμαρτωλά αιτήματα, έτσι. Και να σου πω και κάτι. Τι θα κάνουμε στα εκατομμύρια ευρώ τώρα. Πρώτα-πρώτα θα πάθουμε ζημιά. Μπορεί να λασκάρει και λίγο η τσάπη. Μετά δεν ξέρουμε να το διαχειριστούμε. Γιατί έχουμε διαχειριστεί και άλλη φορά εκατομμύρια ευρώ. Όλοι ξέρουμε. Αν του πει, θα πει: εγώ δεν ξέρω, σιγά. Φέρτε εδώ και να δει τι θα κάνω. Να δει τι θα τα κάνει μετά. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό λοιπόν, ούτε μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Άντε να είσαι άρρωστος να ζητήσεις τη θεραπεία σου, ανθρώπινο. Να είσαι οικογενειάρχης να λες, Θεέ μου φύλαξε τα παιδιά μου, ανθρώπινο. Ακόμα και την επιχείρηση να πεις, ξέρω εγώ, για τη δουλειά, φύλαξε, να έχω πέντε πράγματα και αυτά, σωστά. Ή ξέρω εγώ να βρει το παιδί μου δουλειά ή να κάνει. Ωραία, μέχρι εκεί καλά. Τι είδες παραπάνω. Τι είδες παραπάνω. Και μάλιστα να επεμβαίνεις κιόλας και στο έργο του Θεού, ζητώντας τον να τιμωρήσει, θα λες εκείνος δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει. Έτσι, και μάλιστα να τιμωρήσει, έτσι. Γι' αυτό η καλύτερη προσευχή, τα καλά και συμφέροντες ψυχές ημών, είναι να λέμε, Θεέ μου, κάντα όπως θες εσύ, γιατί άμα μείνεις εμάς, καήκαμε. Ναι. Ή, στην τελική, να πούμε, Θεέ μου, εγώ έτσι θέλω, αλλά άμα δεν θες εσύ, να μην γίνει ποτέ. Να γίνει όπως θες εσύ. Για να είμαστε πιο ειλικρινείς, να πεις, κοίταξε, τα είπα εγώ στο Θεό ότι ήθελα. Αλλά έβαλα στο τέλος ότι ας κάνει εκείνος ό,τι θέλει. Μέχρι εδώ είμαστε καλά. Πάμε τις ψυχές ημών τότε. Γιατί το συμφέρον της ψυχής είναι εντελώς αντίθετο από το συμφέρον του σώματος. Προσέξτε, δύο πράγματα μέσα στο ίδιο σώμα. Σώμα και ψυχή. Το σώμα θέλει άλλα πράγματα, η ψυχή θέλει άλλα. Γι' αυτό λέει τις ψυχές ημών. Αλλιώς θα έλεγε τα καλά και συμφέροντα. Να περνάμε καλά. Εμείς ξέρουμε ότι αν περνάμε καλά, δεν είμαστε καλά. Αυτό ξέρουμε. Πάμε τώρα σε δύο πολύ σημαντικές έτσι, προσευχές, αιτήματα, αιτήσεις που ακούγονται για πρώτη φορά μέσα στη Θεία Λειτουργία. Λέει λοιπόν η επόμενη. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών, και όταν λέμε υπόλοιπο δεν σημαίνει πάντα το λιγότερο, γιατί μπορεί να έχει μέσα στη λειτουργία παιδάκια που θα ζήσουν πρώτο Θεός πολύ περισσότερο από ό,τι έχουν ζήσει πριν. Όσο είναι το υπόλοιπο. Και δεν μετριέται αυτό. Μπορεί να είναι ένας μέσα στη λειτουργία 80 και να ζήσει μέχρι τα 150. Και άλλος να είναι 20 και να πεθαίνει την άλλη χρονιά. Την άλλη μέρα. Το υπόλοιπο όσο είναι. Όσο είναι. Εν ειρήνη και μετανία. Δύο πολύ βασικά πράγματα. Πώς είναι η αγάπη και η ταπείνωση που λέμε πάντα αυτά θα τα έχετε μέσα στην τσέπη σας για να είστε ευτυχισμένοι. Η ειρήνη και η μετάνοια. Και όταν είναι η ειρήνη, κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα εμείς έχουμε ξεχάσει εδώ πώς είναι ο πόλεμος, έτσι. Τελευταία, μέχρι το 50 δηλαδή, είχαμε πολέμους που έχουν περάσει 67 χρόνια. Έχουμε ξεχάσει. Ούτε οι μπαμπάδες μας θυμόταν. Βαριά-βαριά, κάποιον όνει γονείς ήταν μέσα στους πολέμους. Δεν είναι μόνο αυτή η ειρήνη λοιπόν, αλλά κυρίως είναι η ειρήνη μέσα μας. Η οποία προέρχεται από τι, από τη συγχώρεση. Αν έχεις κακία μέσα σου, δεν μπορείς να ηρεμήσεις. Και δεν μπορείς, άμα δεν ηρεμήσεις, να μετανοήσεις κιόλας. Αν είσαι ταραγμένος, το μυαλό σου θα είναι στα λεφτά, στην εκδίκηση, στο κακό, στο εκείνο και που καιρός για μετάνοια. Αλλά σε αυτή την αίτηση παραδόξως, το πιο βασικό, δεν είναι η ειρήνη και η μετάνοια, αλλά είναι η λέξη χρόνος. Ο υπόλοιπος χρόνος. Τι κάνεις εδώ, να λέει σκοτώνω την ώρα μου. Συγκλονιστική φράση μέσα στο μυαλό του ανθρώπου.
το καταλαβαίνουν αυτοί που δεν έχουν χρόνο ούτε να κοιταχτούν στον καθρέφτη. Αλλά δεν σας βάζω εγώ αυτούς, σας βάζω τους άλλους οι οποίοι ξέρουν ότι είναι. Ο χρόνος είναι πολύτιμος στα δευτερόλεπτα, τόσο βασικός. Αυτοί οι οποίοι ξέρουν, όπως έχω πει και άλλη φορά, ότι είναι κρίμα μέσα σε 168 ώρες εβδομάδος να μην αφιερώνεις μία στη λειτουργία σου, στη θεία λειτουργία σου. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν αντιληφθεί ότι αφήσανε ήδη πάρα πολλές ανεκμετάλλευτες ώρες στη ζωή τους και δεν πάει, δεν έχει περιθώριο για άλλο χάσιμο χρόνο. Και είναι και αυτοί οι οποίοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι ήδη ξοδεύουμε πάρα πολλές ώρες σε πράγματα υλικά. Ναι, στο να φάμε, κοιμηθούμε, στην τουαλάτα ξοδεύουμε πόση ώρα την ημέρα, γενικά, ήδη περνάει πάρα πολύς χρόνος. Δεν μένει τίποτα. Αλλά αυτό λοιπόν τον πολύτιμο χρόνο, τον οποίο δεν θέλουμε να μας υπνοτίζουν οι απολαύσεις και αυτά και να χάνουμε τον χρόνο μας στην τηλεόραση μπροστά και στα αυτά και... Αλλά ούτε να το σκοτώνουμε τον χρόνο μας, αλλά ούτε να είμαστε και την άλλη πλευρά σαν εκείνο που είναι 100 χρονών και θέλει να ζήσει λίγη πράγματα στη ζωή του. Τι να ζήσεις. Άλλο. Ναι. Και που φυσικά παρακαλάει να πεθάνει ξαφνικά λέει. Να μην υποφέρει. Άκου βλακεία ανθρώπινη. Να πεθάνω λέει στον ύπνο μου και να τελειώσω. Να μην προλάβεις να πεις ένα κυριλέα σου δηλαδή. Να έχεις ξανά την αμαρτία και να πεθάνεις μετά ας πούμε. Ή να μείνει ο γέρος πάνω στο αυτό. Ξαφνικά. Και εμείς εδώ παρακαλάμε και σας λέω πάρα πολλές φορές ένα μήνα, δύο μήνες πώς αντέχει ο καθένας. Τρεις. Εκεί στο κρεβάτι, εκεί να τελειώσουμε. Ενδόξως. Ενδόξως. Γιατί μερικοί λένε τώρα ότι πρέπει να προσέξουμε ότι αντιστρέφονται τα πράγματα στο πνευματικό επίπεδο. Ο ένδοξος θάνατος λοιπόν είναι στο κρεβάτι. Εκεί που θα μετανιώσεις. Γιατί προς το παρόν δεν έχουμε κάτι άλλο, δεν έχουμε μαρτύρια, δεν έχουμε αυτά να πεις ο άλλος εκεί στον δρόμο να πάει να ψωνίσει και τον σκοτώσαν γιατί ήταν χριστιανός, μαρτύρησε. Δεν έχουμε πόλεμο δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, αυτό να σκέφτεις την ώρα της αιτήσεως, ότι το πιο σημαντικό σε αυτή την αίτηση είναι βέβαια και η ειρήνη και η μετάνοια, έτσι. Και κυρίως κοιτάμε να έχουμε μέσα μας ειρήνη και γαλήνη. Αλλά πιο πολύ είναι αυτό, το πώς θα εκμεταλλευτούμε το χρόνο μας σωστά, τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών. Δώσε μας ειρήνη μέσα μας, δώσε μας και μετάνοια και εμείς μετά να κάνουμε και εμείς κάτι. Όσο γίνεται, προτεραιότητες, προγράμματα που να δείχνουν ότι τα ζητήματά μας πλέον είναι ανώτερα, δεν είναι κατώτερα, έτσι. Δηλαδή, να γκρεμίσω το σπίτι να κάνω πιο μεγάλο, να αλλάξω το αυτοκίνητο να πάρω άλλο, να πάει το παιδί μου σε 4 πανεπιστήμια, 7 γλώσσες, εκείνο, το άλλο, να κάνω όπως, εντάξει, δεν θέλω να κρίνω απολύτως και γενικώς, αλλά βλέπω μερικούς ξεκινά να κάνουν σπουδές στα 50, ας πούμε, 45. Εντάξει, δεν πίνει. Πόσο να μην θα ζήσεις, δηλαδή. Ναι. Η μέρα με πρότειναν πάρα πολύ να κάνω σπουδές στο εξωτερικό στα 35 μου. Δεν πήγα. Ήταν 35. Αν ήταν 15 θα πήγαινα. Δηλαδή, και για καλό σκοπό. Θυμάστε, δεν πάει έτσι το πράγμα. Πρέπει να είμαστε κάπως να οριμάζει ο άνθρωπος. Ας πούμε, στα 40 να κάνεις αυτά που είναι για τα 40. Στα 50 θα μείνει τα 50. Γιατί ο χρόνος δεν είναι. Καταλάβατε. Δεν μπορεί λοιπόν στα 50 να ψάχνεις να κάνεις αυτά που θα κάνεις στα 20. Εκεί το πράγμα κάπως χαλάει. Γι' αυτό και μετάνοια, ειρήνη, αλλά κυρίως τι, το χρόνο της ζωής μας, τον υπόλοιπο που μας έμεινε, πολλοί είμαστε στη μέση, άλλοι είναι στο τέλος, άλλοι είναι στην αρχή, να τον εκμεταλλευτούμε σωστά. Αυτό παρακαλάμε εκείνη την ώρα. Έτσι. Και πάμε τώρα στην τελευταία, πριν το της Παναγίας Αχράντου, που το έχουμε ξανακούσει και φυσικά το ακούμε συνέχεια, και πάντα σκεφτόμαστε την Παναγία και κάνουμε το σταυρό μας εκείνη την ώρα. Πάμε να δούμε μια αίτηση στην οποία επίσης πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας πάντοτε. Γιατί λέει χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών. Το βασικότερο.
αυτό που λένε οι πατέρες, να πεθάνουμε ορθόδοξοι. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που πεθαίνω ορθόδοξος. Έχεις τον άλλον που σου λέει τώρα, πήγε λέει προχθές και φίλησε το χέρι του Πάπα. Επίσκοπος ορθόδοξος, ορθόδοξος. Πες. Τι περίμενε αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή. Από τον Άγιο Νικόλο που ρωτάσαμε προχθές. Χριστιανά τα τέλη της ζωής. Γιατί μέχρι τελευταία στιγμή μπορεί να χάσουμε τον παράδεισο. Ο Μέγας Αντώνιος τον είπε ο διάβολος στα τελευταία, του και όταν λέμε στα τελευταία, τελευταία δευτερόλεπτα. Άντε με νίξεις, Αντώνη. Και λέει, όχι ακόμα, περιμένουμε. Λοιπόν, και όχι μόνο, και λέμε σαν άνθρωπο, βλέπετε, ανώδυνα. Ανώδυνα τι σημαίνει, να μην πονέσω. Εντάξει, άνθρωπος είσαι. Ανεπέσκυντα να μην ντροπιαστώ. Και τι λέμε να ντροπιαστώ, όχι να με κολλήσουν λάσπη αυτοί που είναι αφισοκολλητές. Αυτό δεν είναι ντροπή. Ή να με βρίσουν και τον Χριστό. Μην κάνω εγώ πράγματα που είναι της ντροπής. Και προσέξτε τι διαφορά έχει, το τονίζουμε αυτό πάντοτε. Η ιδιωτική αμαρτία από τη δημόσια. Τι διαφορά έχει. Α, κάνε τι θες μες στο σπίτι σου. Εσύ και ο Θεός και ο τείχος. Αλλά όταν βλέπει δημόσια, βλέπει το παιδάκι. Γκέι πάρτι λέει αυτό. Πώς το λέω. Βλέπουν τα παιδιά που κάτι σου λέει, τι είναι τώρα. Ναι. Ένα παράδειγμα και πόσα άλλα είναι. Θα έρθει και εδώ έρθει. Ναι. Άλλο το δημόσιο, άλλο το ιδιωτικά. Έχει μεγάλη διαφορά. Και πόσο προσοχή θέλει η εμφάνισή μας και μια φορά. Άντε, δίνεται στολή, διάλειξη, ξέρω εγώ. Είπαμε, να θες να δεις τον άντρα σου, να θέλει ο άντρας να δεις τη γυναίκα, άντε μέχρι εκεί καλά. Το παραπάνω τι το θέλουμε. Από ένα σημείο και μετά τι γίνεται. Πάει η άλλη να πιει καφέ μια-δυο ώρες και μπορεί να έχει πάρει στο λαιμό της 100 ψυχές μέχρι να γυρίσει στο σπίτι. Θέλει προσοχή. Είμαστε δηλαδή σοβαροί την ώρα που γελάμε. Σοβαροί την ώρα που χαιρόμαστε. Και φυσικά το ειρηνικά, το είχα πει και προηγουμένως έτσι, κυρίως μέσα και μακάρι να μην έχει πόλεμο. Που το μακάρι είναι πραγματικά μια ευχή, έτσι. Τι είναι να γίνει ένας πόλεμος. Έρχεται. Τίποτα δεν είναι. Τίποτα. Και το έρχεται που λέμε, μα γίνεται, απλώς είναι γύρω-γύρω μας. Να, κάποια στιγμή θα περάσει και από εδώ. Ακούες. Και καλή απολογία, να το βασικό, που εκεί κάνουμε το σταυρό μας πιο πολύ, γιατί σίγουρα, βέβαια, η απολογία μπορεί να διαρκέσει από 3 δευτερόλεπτα μέχρι και 3, σαν χρόνος μέσα στην αυτή μας, έτσι, μέχρι και 3 χρόνια. Διότι άμα μετανοείς, εξομολογήσεις τι κάνεις, δεν έχεις να πεις πολλά την ώρα της απολογίας. Αφού τα έλεγες συνέχεια κάθε μέρα. Αν όμως δεν έχεις πει τίποτα, εκείνη την ώρα θα γίνει σαν εκείνες δίκες που κρατάνε 10, 15, 20, 30 μέρες. Λένε, ξαναλένε. Και δεν τελειώνει. Και φυσικά είναι επί του φοβερού βήματος του Χριστού, γιατί θα είναι φοβερό το βήμα. Απλώς η ελπίδα μας είναι ότι εμείς θα είμαστε του Χριστού, οπότε δεν θα φοβόμαστε πολύ. Θα μας κλείνει το μάτι και θα μας λέει ήρεμα, μη στεναχωρήσετε. Θα περάσει. Ενώ αυτός που δεν είναι του Χριστού, τον πηγαίνει έτσι εκείνη την ώρα. Και αυτή είναι η φοβερή διαφορά. Εδώ βλέπετε άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν χριστιανοί. Παραδείγματος χάρη ο Φίλιππος της Μακεδονίας και είχε βάλει ένα στρατιώτη την ώρα που έτρωγε όποτε έτρωγε να περνάει μια νεκροκεφαλή και να λέει Φίλιππε μέμνη σου ότι θνητός είσαι. Φίλιππε να θυμάσαι ότι είσαι θνητός. Το έκανε αυτό για να μην ξεχνιέται που ήταν ιδωλολάτρης ο Φίλιππος της Μακεδονίας. Έτσι. Και φυσικά πολλοί Άγιοι μας έτσι πέρασαν δύσκολα πράγματα. Ας πούμε, αυτό που λέμε για την καλή απολογία, έτσι. Ο Ιώβ ήταν πάρα πολύ από το Θεό έτσι χτυπημένος, επίτηδες, δοκιμασμένος και πήγαν οι φίλοι του και η γυναίκα του να τον πει άμα δεν απαρνηθείς το Θεό θα αυτοκτονήσω. Ή οι φίλοι του να το λένε, ξέρεις, θα σε αφήσουμε αφού είσαι τόσο χαζός και τα λοιπά.
η καλή φίλη, την ώρα της δυσκολίας. Και ο Ιωβ εκεί θέλει να κάνει καλή απολογία, ας πούμε, καταλάβατε. Και χρησιμοποιούσε ο διάβολος αυτό το όπλο τελευταία στιγμή. Στην Αγία Σολομονή βλέπετε τα παιδιά της, ας πούμε. Τα. Και στην Αγία Σοφία. Πίστη, ελπίδα, αγάπη, το ίδιο πράγμα. Μέχρι τελευταία στιγμή, δηλαδή, το μεγαλύτερο πειρασμό. Γι' αυτό λέμε καλή απολογία. Και άλλα πολλά παραδείγματα. Ας πούμε και ο Ιούδας, έτσι, πήγε στον Χριστό κοντά με μια διάθεση, αλφα. Δεν τον άφησαν όμως οι αμαρτίες του να προχωρήσει, δεν τον άφησαν τα μυαλά του, που λέμε σήμερα. Ο Οριγένης, ξέρετε, ήταν ένας ο μεγαλύτερος εκκλησιαστικός δάσκαλος. Πολλοί πατέρες εκκλησίας παίρνουν χωρία από τα γραπτά του και τα χρησιμοποιούν. Τελευταία στιγμή την πάτησε. Τον μπήκε στο μυαλό, όπως έλεγε, ένα βλήμα να. Μια ιδέα ότι ξέρεις, τελικά ο Θεός θα αποκαταστήσει τους πάντες. Όλους θα τους σώσει. Δεν ήταν κάτι κακό, σε πρώτη εντύπωση. Ναι, αλλά ήταν ενάντια στη διδασκαλία του Χριστού και των πατέρων. Ότι δεν θα σωθούν όλοι, θα σωθούν μόνο αυτοί που θέλουν. Και πάει ο Ριγέννης, μια στιγμή στην άλλη. Τσακ, πήγε την άλλη μεριά. Καταδικάστηκε. Τελευταία στιγμή, βλέπετε. Ποια είναι η τελευταία ώρα μας, δηλαδή. Φοβερό. Γι' αυτό λέμε κάθε μέρα να μετανιώνουμε. Βάσει και έχουμε την προετοιμασία για εκείνη την ώρα που θα πλανηθούν ακόμα και οι εκλεκτοί, προσέξτε. Έτσι. Θα βλέπετε άνθρωποι. Ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία που τους βλέπετε χρόνια και τους ξέρετε κτλ. Συμμαθητές αυτό, εμπολείς, να λένε όλα μπράκι, τι έγινε το χάρημα, δεν πέρασε. Θα βάλουμε στα μπλουδάκια από πάνω. Α, μα τι καλά. Τι είναι, τι πέρασε. Και μου λέει αποκάλυψε, δεν μπορεί να αποκάλυψε τώρα, εντάξει. Και εκείνα τα χρόνια. Ναι, ήταν και εκείνα τα χρόνια που τη γράψαν. Για τον Ιωάννη ήταν μόνο. Θα πλανηθούν και οι εκλεκτοί και θα βγαίνουν σε άμβονα. Κήρυκες και τα λοιπά και μου λέει δεν πειράζει παιδιά. Ναι. Τα έχουν πει. Φάτε, πιέτε μωρά αδέρφια. Ναι. Τα έχουν πει έτσι θα πω και για τους οδόντες. Και φυσικά και κάθε μέρα τα ακούμε. Αλλά βλέπετε ότι προσοχή, προσοχή, προσοχή και καλή απολογία. Φυσικά χριστιανά τα τέλη. Να είμαστε ορθόδοξοι. Πριν πεθάνουμε μην αρχίζουμε κι εμείς και λέμε έλα μωρέ βαριές. Και οι καθολικοί καλοί. Και οι Προτεστάντες καλοί είναι και δεν βαριέσαι και εκείνο, δεν βαριέσαι και το άλλο. Ναι. Και άλλα πολλά τέτοια ωραία. Ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά. Λοιπόν, έτσι τελειώνουν τα πληρωτικά και θα πει και ο ιερέας μια ευχή η οποία οπωσδήποτε ακούγεται εκφόνως εκείνη την ώρα γιατί δεν υπάρχει περιθώριο να καλυφθεί. Οπότε μπορεί να στήσετε αυτή και εσείς και να ακούσετε πριν την εκφώνηση, πάντα οι εκφωνήσεις όπως λέμε είναι η κατακλείδα των ευχών, δηλαδή λέγεται η ευχή και η τελευταία προτασούλα της ευχής λέγεται εκφώνος. Η εκφώνηση λοιπόν είναι αυτή, έτσι, λέμε ότι πρέπει η πάσα δόξα, στα αντίφωνας αυτά είναι το τελευταίο κομμάτι της ευχής. Πριν λοιπόν η ιερέας πει δια των εκτιμών του μονογενούς Υιού, με Θεού ευλογητώσι, συν το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, λίγο πριν το αγαπήσουμε αλλήλους δηλαδή, έτσι, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, και αφού έχουν τελειώσει τα πληρωτικά, εκεί ανάμεσα λέει την ευχή. Αυτή η ευχή ξέρετε, όπως και κανένα δυο άλλες, ας πούμε, της αναφοράς κτλ. Κτλ. Είναι αυτές οι ευχές οι οποίες έχουν άμεση σχέση με το μυστήριο, έτσι, από παλιά προετοιμάζουν το μεγάλο μυστήριο, δηλαδή παλιά που δεν υπήρχε αυτός ο τύπος της λειτουργίας, υπήρχαν αυτές οι ευχές συγκεκριμένες. Μία είναι λοιπόν αυτή, έτσι, η δεύτερη είναι εκεί στα ΣΑΕΚ των ΣΟΝ, έτσι, δεν το λέω τώρα, θα την πούμε την ώρα της, έτσι, και μία είναι στην πρόθεση όταν ετοιμάζει ο ιερέας. Θα την πούμε την πρόθεση χωριστά, σας είπα στο τέλος όταν τελειώσουμε, που ετοιμάζει τα τίμια δώρα. Πολύ βασικές που αναφέρονται εκεί. Λοιπόν, ας ακούσουμε τι λέει ο ιερέας πριν το αγαπήσουμε ένα λίγο, ας πούμε. Για να μην σας δυσκολέψω με την άλλη επίσης πολύ σημαντική εκφώνηση δια των νυχτηριμών. Θα το πω εδώ.
Λέει λοιπόν ο ιερέας μόλις τελειώσουν τα πληρωτικά. Κύριε Θεός ο Παντουκράτορ, ο μόνος Άγιος, έτσι, το έχουμε ξαναπεί αυτό, ο μόνος Άγιος. Όπως λέμε ο μόνος Πατέρας είναι ο Χριστός, ο μόνος Άγιος είναι ο Χριστός, έτσι. Ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως, δοξολογική δηλαδή, όχι με αίματα και με αυτά που κάναν παλιά και σφάζαν ακόμα και ανθρώπους, θυμάστε. Σφάζαν παιδιά, σφάζαν τις κόρες τους για να εξευμερίσουν τους θεούς. Ναι. Θυσίαν ενέσεως, βλέπεις, δοξολογική. Παρά την επικαλουμένη σε εν όλη καρδία από εμάς που σε επικαλούμαστε με όλη την καρδιά μας. Και θα μπορούσα να πω ότι το πιο σημαντικό κομματάκι αυτής της ευχής είναι αυτό. Εν όλη καρδία. Ποια είναι η πρώτη εντολή, ποιος θα μας την πει. Αγάπη ο Κύριος τον Θεό σου, με όλη τη δύναμή σου, με όλη τη διάνοιά σου, μόλις είναι και εξ όλης καρδίας. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και η τελευταία. Αγαπήσεις Κύριος τον Θεό σου, εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλης της καρδίας σου και τον πλησίου σου σε αυτόν. Έτσι λέει και εδώ. Εν όλη καρδία. Εκεί είμαστε δηλαδή. Πρόσεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίου σου θυσιαστηρίο. Γιατί πλέον είμαστε άμεσα μπροστά και ζητάμε ό,τι ζητάμε, το λέμε να το πάρει ο Θεός άμεσα. Καταλάβατε. Και ικάνωσον ημάς, κάνε μας ικανούς δηλαδή, αρκετούς. Η κανονική μετάφραση της λέξης ικανός είναι ο αρκετός, όχι ο δυνατός. Ο αρκετός, ικανός είναι αυτός που μας φτάνει, που φτάνει. Προς ενεγγύσει, από το προσφέρω είναι αυτό, το απαρέμφατο, να σου δώσουμε δηλαδή, δώρα και θυσίας πνευματικάς. Όχι ούτε υλικά, ούτε να σφάξουμε κανέναν. Υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων, λέει ο ιερέας, και των του λαού αγνοημάτων. Το έχουμε ξανασυναντήσει αυτόν. Δικαιολογεί ο ιερέας το λαό, που έκανε πράγματα χωρίς να ξέρει και κατακρίνει τον εαυτό του, που ούτε ήξερε και τα έκανε. Βλέπετε, γι' αυτό εκλέγει ο λαός τον ιερέα και τον βάζει εκεί. Γι' αυτό ο ιερέας λειτουργεί κοιτάζοντας κατά εκεί που κοιτάει ο λαός. Αλλιώς θα λειτουργούσε κοιτάζοντας το λαό. Γιατί λειτουργεί κατά εκεί μεριά που κοιτάει και ο λαός, γιατί όλοι μαζί στο Θεό προσεύχονται. Απλώς τον παπά το βάλανε μπροστά. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν έχει ο Θεός εκπροσώπους για να κάτσει ο παπάς από του Θεού τη μεριά προς το λαό. Οι άνθρωποι έχουν εκπρόσωπο στο Θεό. Έτσι. Τι ωραία πράγματα απλά. Και τώρα μιλάμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία και λέμε κουβέντες που είναι βλάστημες. Αγιοποιήθηκε, λέει ο γέροντας Ιάκωβος ο Τσαλίκης. Τι θα πει αγιοποιήθηκε. Δεν τρέπεστε καθόλου ορθόδοξος άνθρωπος εσύ. Παλιό πράγμα που είσαι θεολόγος και λες αγιοποιήθηκε. Δηλαδή δεν ήταν Άγιος, τον έκανε η Σύνοδος Άγιο. Είναι δυνατόν. Απλώς η Σύνοδος αναγνωρίζει την αγιότητα η οποία έχει εκεί επικυρωθεί με τα θαύματα που έχουν γίνει σε χιλιάδες ανθρώπους. Και έτσι με αυτή την έννοια λέμε και αυτή τη φράση, ποια ήθελα να σας πω, γιατί ότι ο κλήρος είναι εκπρόσωποι του Θεού στο λαό. Δηλαδή ο Θεός δεν είναι εδώ μέσα, κάθεται απάνω και στέλνει, ας πούμε, ναι. Πώς λέγανε οι παλιοί, πώς τους λέγανε, αυτούς, κομισάριους, ναι. Γι' αυτό και ο Πάπας θεωρείται στη θεολογία των εκκλησίων κατά τα άλλα, ότι είναι κομισάριος του Θεού, είναι αντιπρόσωπος του Θεού στη γη. Έως πάντων, και καταξίωσον ημάς ευρύν χάρουν ενώπιον σου. Είναι αυτό που λέμε, που λένε οι Τούρκοι, το χαλάλι και το χαράμι. Το χαλάλι είναι αυτό που κάνεις με την καρδιά σου και το χαράμι είναι αυτό που λέει. Χάρη θέλουμε να βρούμε απέναντι σου, δεν θέλουμε να βρούμε ούτε δικαίωση γιατί είμαστε κάποιοι, αλλά να μας χαρίσεις και να μας χαρίσεις και χάρη να έχουμε. Του γενέστηση ευπρόσδεχνε τη θυσία ημών. Έτσι, ευπρόσδεχνε τη θυσία και επισκηνώσε το πνεύμα της χάρη τόσο το αγαθόν εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και πάντα το λαό σου. Λέει λοιπόν ο παπάς, δώσε το Άγιο Πνεύμα και σε μένα, δώσ' το και στα δώρα που σου προσφέρω, δώσ' το και στο λαό. Και όλα αυτά δια των εκτιμών του μονογενού σου Υιού, με Θεού ευλογητώσει. Και όλα αυτά να γίνουν με το έλεος του Υιού σου,
με τον οποίον μαζί είσαι ευλογημένος, ευλογητός. Δηλαδή, το διαφορά σε έχω πει και άλλη φορά, άλλο το ευλογημένος και άλλο το ευλογητός. Ευλογητός είναι αυτός που πρέπει να ευλογηθεί, πρέπει να τον δοξάσουμε, και ευλογημένος αυτός που είναι δοξασμένος. Έτσι έχει μια μικρή διαφορά. Λοιπόν, με τον οποίον μαζί είσαι ευλογημένος, εμεθού ευλογητός, στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και μετά βγαίνει ο ιερέας και ευλογεί τον κόσμο λέγοντας ειρήνη πάση, έτσι, με το μονόγραμμα του Χριστού που, Ιησούς Χριστός, που σχηματίζει με τα χέρια του. Κάθε φορά που ευλογεί ο ιερέας, κάνει αυτή την κίνηση, έτσι. Εν όλη καρδία, λοιπόν, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Διότι και η αγάπη είναι το πιο ευγενικό συνέστημα, αλλά και πάλι σας λέω, όσο προχωράμε, πρέπει εν όλη καρδία, για να φτάσουμε στην αποκορύφωση και να καταλάβουμε ότι πήγαμε στη λειτουργία. Όχι λοιπόν με μισή καρδία, εν όλη καρδία, έτσι, εν όλη καρδία. Και με αυτή την διάθεση θα προχωρήσουμε έτσι με αγάπη, δηλαδή, και με φόβο, αργότερα θα το πούμε κιόλας, με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης. Και αυτή η φάση των πληρωτικών δηλαδή, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι μια σειρά από αιτήσεις οι οποίες μας προετοιμάζουν και για το πιστεύω. Σε λίγο θα πούμε και το σύμβολο της πίστεως. Και είναι και διαφορετικές από τις συνηθισμένες και μας ανεβάζουν ψηλά και σίγουρα και την ώρα δεν ξέρεις και τι μπορεί να προκάνεις και να σκεφτείς και να προσευχηθείς, αλλά είναι καλό να σκέφτεσαι και να προσεύχεσαι μαζί, να ξέρεις τι σου γίνεται δηλαδή την ώρα. Έτσι. Δεν ξέρω αν βλέπετε καμία διαφορά μέχρι τώρα που κάνουμε τα μαθήματα αυτά στη λειτουργία σας, αλλά νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει, έτσι, την ώρα εκείνη, πλέον να συμμετέχουμε, να μην παρακολουθούμε απλώς και δεν ξέρουμε και τι μας γίνεται και λέμε τώρα αυτό, τι είπε, με έβρισε τώρα αυτός, τι είπε, κάπως έτσι. Ναι, γιατί σας είπα, αν δεν ξέρεις τη λειτουργία, πολλά πράγματα θα τα καταλάβεις εντελώς ανάποδα, έτσι, πάρα πολλά. Τι να πω, καλή φώτιση, να χαιρόμαστε το δώρο αυτό και καλή συνέχεια. Έχετε ερωτήσεις?